Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα στον κόσμο του Ηρακλή, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας, στις ακροάτριες. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου, ειδικά σε όσους έχω μια αδυναμία, το ξέρετε. Μας ακούτε από το εξωτερικό, μέσω του e-radio και είστε εδώ πιστά συντονισμένοι. Αδερφέ ημών, Βασίλη Καβαδία, ξέρεις τι θα σου πω τώρα, έτσι. Τη μαγική λέξη. Πένια. Ρίξε μια πένια. Α, summer song. Για πολλά χρόνια intro μου σε rock εκπομπές που έκανα εγώ κάποτε ως νέος. Αυτό από τον Τζο Σατριάνη που τον είχαμε δει Μονή Λαζαριστών το καλοκαίρι του 2000, Βασίλη μου. 18 χρονάκια πριν. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και λέω παράλληλα ότι επειδή αυτό που έγινε την Παρασκευή ήταν ωραίο με την συμμετοχή σας που κληρώσαμε το ζήπο με το σήμα του Ηρακλή από την boutique, θα έχουμε και κάτι ακόμα μέσα στην εβδομάδα. Έτσι άλλο ένα ωραίο δωράκι, ψιλοσπάνιο, όπως και το ζήπο, και θα τα κάνουμε αυτά μέσα στο καλοκαίρι, να συμμετέχετε με ωραία quiz, με ωραίους διαγωνισμούς, όχι τίποτα άλλο, να περνάμε και ευχάριστα την ώρα μας, ειδικά τις μέρες που θα είναι ζωρικές, που δεν έχει και πολλά να μας προσφέρει η ειδησιογραφία. Αν και η Ηρακλής είσαι, πάντα κάτι θα έχει να μας προσφέρει. Όπως και να έχει, τρόπο επικοινωνίας, αρχικά το SMS, το μήνυμά σας, δηλαδή αφήνετε FM, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζω το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχω ανοίξει και το mail blueliberopapakiyahoo.gr. Το Facebook δεν σας το λέω καν, έτσι για να βάλετε μυαλό, για να μην με βομβαρδίζετε. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Απλά όσοι το ξέρουν, το ξέρουν. Λοιπόν, τη συνέντευξη που θα ακούσετε τώρα θα θέλαμε να την κάνουμε την Παρασκευή. Αλλά την Παρασκευή ο προπονητής του Ηρακλή ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Κομωτινή, εκεί σε προπονητικά σεμινάρια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάναμε υπομονή Σαββατοκύριακο. Βασικά, εδώ στην ώρα για μπλε, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε πρώτη φορά με τον κύριο Μπαξεβάνο. Με χαρά, και μας αρέσει πάντα να μιλάμε όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ήταν τόσο μεγάλο και σημαντικό. Coach, συγχαρητήρια και στην ώρα για μπλε και στον αέρα. Από κοντά σας τα έχουμε πει πολλές φορές. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, μου φαίνεται περίμενες να δεις εσύ τα αποτελέσματα και μετά να με κάνεις. Όχι. Έχω ένα μότο. Δεν θέλω να κάνω κάτι στη μέση. Ναι. Δηλαδή ήθελα τον Σπύρο Μπαξεβάνο ως ώρα για μπλε να τον αφήσω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και μετά... Εγώ μπήκα απλώς έτσι για να σπάσω και τον πάγο κατευθείαν και να πούμε στο θέμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο όμορφο τώρα που δεν υπάρχει κανένα άγχος, που δεν έχουμε μπει στη διαδικασία coach τι θα κάνουμε την Κυριακή και να ο αντίπαλος και να ξέρω εγώ οι τραυματισμοί και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει άγχος αγωνιστικό. Αλλά μπράβο. Υπάρχει άγχος για την επόμενη για το ημέρα. Αγωνιστικό μιλάω. Δεν υπάρχει άγχος αποτελέσματος. Δηλαδή τι θα κάνουμε την Κυριακή. Τα είπες καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει άγχος αποτελέσματος. Μπράβο. Υπάρχει όμως άγχος για την επόμενη ημέρα. Για αυτό που θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα. Και περίμενα και το κερασάκι, να σου πω την αλήθεια, το οποίο ήταν η ανανέωση. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίζουμε να μιλάμε με τον προπονητή του Ηρακλή που εξακολουθείς και είσαι και θα πάρω μια ατάκα σου να ξεκινήσουμε coach με αυτό ότι συνεχίζεις με την υπογραφή στην ανανέωση να ζεις το δικό σου όνειρο, έτσι, ως προπονητής του Ηρακλή. Οποιοςδήποτε νομίζω, Γιώργο, δεν είναι... Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Το είπα από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα, εγώ είμαι πολύ μικρός. Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλος, έτσι, και νομίζω και για τον οποιοδήποτε προπονητή. Αυτή η ομάδα, εντάξει, βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, αλλά δεν πάβει η φυσική της θέση να είναι στην άλλη κατηγορία. Εντάξει, και για μένα είπα ότι είναι η ευκαιρία μου, δεν το κρύβω, έτσι. Γι' αυτό ήρθα, γι' αυτό δούλεψα μαζί με τα παιδιά, έτσι, αυτή τη χρονιά, να καταφέρει η ομάδα να κάνει το πρώτο σκαλοπάτι και σιγά σιγά να πάμε για το δεύτερο. Θυμάμαι κάθε φορά που σε περιμέναμε έξω από τα αποδυτήρια ή σε οποιοδήποτε γήπεδο, ή μάλλον όχι κάθε φορά, όταν τελείωσε ο στόχος, δηλαδή όταν και μαθηματικά ο Ηρακλής εξασφάλισε την άνοδό του στη Β' Εθνική Κατηγορία, πώς
πόσο χαρούμενος ήσουν και πόσο γυάλιζε το μάτι σου όταν ρωτούσαμε coach τι γίνεται για του χρόνου, θα μείνεις. Και αυτό που έλεγες ήταν είμαστε θετικοί και οι δύο, θα το δούμε, θα το κάνουμε. Τώρα που τελείωσε αυτό, είσαι χαρούμενος σίγουρα, πιο ανακουφισμένος, πιο αποφασισμένος, πιο έτσι να πατάς γερά στα πόδια. Είμαι το ίδιο πράγμα όπως εκείνη τη μέρα που βγήκα και είπα δεν ξέρω τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Είμαι ακριβώς το ίδιο. Είμαι ικανοποιημένος. Το μάτι γυάλιζε πάντως ότι εγώ εδώ είμαι. Ναι, είμαι ικανοποιημένος, Γιώργο, δεν μπορώ να το κρύψω. Εντάξει, από εκεί και πέρα μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, η επόμενη κατηγορία είναι... Να μην γελιόμαστε, είναι τελείως διαφορετική. Τα πράγματα δεν θα είναι, δεν θέλω να πω τόσο εύκολα, γιατί και η χρονιά αυτή που πέρασε δεν ήταν εύκολη. Εύκολη την κάναν τα παιδιά να φαίνεται στο τέλος. Η χρονιά αυτή που πέρασε έγραψε προσπάθεια, ιστορία. Έτσι ακριβώς. Απλά στο τέλος αυτά τα παιδιά κάναν αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να φαίνεται ότι εύκολα βγήκε η ομάδα στην επόμενη κατηγορία, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ, έτσι, καταφέρανε πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το είπες και εσύ, ξεκίνησε τελείως διαφορετικά η χρονιά και κατέληξε έτσι με χαρά. Εντάξει, αλλά να μην γελιόμαστε ότι η επόμενη χρονιά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Και είναι και πολλά τα ζητήματα που είναι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή να συσταθεί η ΠΑΕ που όσο... όσο και πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Έτσι, πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή της ομάδας, έτσι, πριν διαρκείας. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρόνο, γιατί μικρός χρόνος είναι σχετικά μέχρι να ξεκινήσει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, έτσι. Πολλά πράγματα, εντάξει, αισιοδοξία υπάρχει. Από εκεί και πέρα δουλειά πολύ από όλους να μπορέσει η ομάδα να ξεκινήσει όπως πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Πριν πάμε στο παρόν και το μέλλον, θέλω μια ερώτηση για το παρελθόν και ίσως να την έχεις απαντήσει τις προηγούμενες μέρες, αλλά έτσι λίγο με πιο ήρεμο, πιο καθαρό μυαλό πλέον από τη στιγμή που δεν υπάρχει η αγωνιστική δράση. Ως προπονητής φαντάζομαι τέτοιο πράγμα δεν έχεις ξαναδεί. Δηλαδή μια ομάδα που ξεκίνησε Πέμπτη, έπαιξε Κυριακή στην Καρίτσα, να ανεβαίνει αίτητη και να πανηγυρίζουμε όλοι τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα είναι αυτό. Φαντάζομαι δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο, άσχετα αν μιλάμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Η Δανία πήρε το Euro. Η Δανία το 92, ναι. Το 92. Τους φωνάξαν από τις παραλίες. Στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο. 2-0 Γερμανία, τελικό το θυμάμαι σαν χθες. Είναι και αυτό είναι τόσο ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είμαι σίγουρος για κάτι. Όλα τα παίρνεις, τα κερδίζεις με προσπάθεια, με κόπο, με υδρότα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ κάτι σίγουρο στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι και το πιο όμορφο άθλημα, γι' αυτό εμείς το αγαπάμε, έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά έχουμε να το λέμε ότι ο Ηρακλής το έκανε και δεν το έχει κάνει κανείς άλλο. Το έκανε όμως και ο Ηρακλής. Νομίζω βοήθησε πολύ το μέγεθος της ομάδας του Ηρακλή. Mm-hmm. Έτσι. Αν ήταν κάποια άλλη ομάδα, νομίζω δεν θα τα κατάφερνε. Δεν θα άντεχε, λες. Δεν θα άντεχε. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα όσο πήγαινε αγωνιστική με αγωνιστική, γιατί ενισχύθηκε και τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, γινόταν όντως καλύτερη. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να φτάσει μέχρι εκεί πέρα στον Ιανουάριο και να είναι εκεί πέρα η ομάδα στις πρώτες θέσεις. Ναι, από εκείνη τη στιγμή και μετά που ενισχύθηκε, νομίζω τα πράγματα είχαν μπει σε ένα δρόμο ο οποίος δεν οδηγούσε σε τίποτα άλλο από την πρώτη θέση και από εκεί και πέρα και στην επιτυχία στα παιχνίδια των Μπάρας. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν εκεί πέρα, ήταν μέχρι τον Ιανουάριο. Όχι ότι μετά τα πράγματα ήταν εύκολα. Το είπα, το λέω, το θα το ξαναλέω. Η προσπάθεια των παιδιών έκανε... Το κάνει η ομάδα να φαίνεται, έτσι, αλλά δεν ήταν. Ναι. Τα παιδιά κάνανε να φαίνεται έτσι ότι... Ήταν σχετικά εύκολο. Αλήθεια, εκείνο το πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δεν ξέρω πότε ήταν, βράδυ, όταν δέχτηκες ένα τηλεφώνημα από τον Ηρακλή και
όταν ήρθε στην ομάδα μετά από εκείνη την ήττα, αν θυμάμαι καλά, με το Μακεδονικό. Το εκτός έδρας του 1-0. 19 Φεβρουαρίου, ναι. 19 Φεβρουαρίου. 19 Φεβρουαρίου με φωνάξαν εμένα, έτσι. Έτσι, ανέλαβα 20 του μηνός, έκανα την πρώτη μου προπόνηση. Εκεί με μέσα την σου, πέρα από τη χαρά του ότι ο Ηρακλής με θέλει, τι άλλο σκέφτεσαι, ότι όχι που πάω τώρα, υπάρχει το δημιουργικό άγχος, υπάρχει ο προβληματισμός, γιατί έχετε μια ομάδα που είναι από ήττα και πρέπει εγώ, ναι, σώνει και καλά, να ξεκινήσω ξανά με νίκες. Ναι, εμένα αυτό που με φόβησε, όχι με φόβησε, με άγχωνε, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Το άμεσο αποτέλεσμα. Ήταν, ναι, μόνο το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και το πρώτο παιχνίδι γιατί δεν είχα και τον χρόνο να δουλέψω έτσι πως θέλω εγώ, δηλαδή να περάσω. Δεν μπορείς να περάσεις μάλλον από την πρώτη εβδομάδα πολλές πληροφορίες στα παιδιά, έτσι. Δηλαδή κινδυνεύεις να τους προβληματίσεις παρά να τους βοηθήσεις. Έτσι βάλαμε κάποια πράγματα. Μας πήγε εκείνο το παιχνίδι με τον γκολ του Παντελή στο 92 και κερδίσαμε το παιχνίδι και νομίζω από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα και για μένα. Εκείνο τον γκολ, δηλαδή, coach, ακόμα αγχωμένος είμαι. Μα έτσι εγώ είναι προσωπικά τα είμαι πράγματα. Ακόμα αγχωμένος για εκείνο τον γκολ. Μου λένε, ήσουν ήρεμος, λέει, σε εκείνο το παιχνίδι. Σε άλλα παιχνίδια, λέει, ήσουν πιο, ναι, πιο αγχωμένος. Δεν ξέρω, το πίστευα. Εδώ δεν είχαμε ευκαιρίες, αν θυμάσαι, στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Έγινε εκεί η ατομική ενέργεια, νομίζω, του Μεντί, αν θυμάμαι καλά, που πήρε το ρεμπάντο. Ναι, ήταν πάσα του Ντεσμέτ στο Μεντί, τελείωμα του Μεντί και στο δεύτερο δοκάριο ο Παντελής. Τη φύσηξε να μπει μέσα, να ησυχάσουμε. Ναι. Εντάξει, νομίζω από εκεί και πέρα είχες και τον χρόνο να περάσεις κάποια πράγματα πιο εύκολα, έτσι. Ο χρόνος πάντα είναι και με το. Και φάνηκε το αυτό μέρος και στα μπαράζο που εκεί ο Ηρακλής πραγματικά έδειξε ότι είμαι εγώ και κανείς άλλος. Γιώργο, μπήκανε και παιδιά τα οποία χωρίς έτσι να δικήσω κανέναν από τον πρώτο μέχρι παραπάνω. Ναι, δηλαδή η ποιότητα και η εμπειρία και του Τάι και του Κασναφέρη που μπήκανε κάποια στιγμή μέσα, έτσι νομίζω βοήθησαν και όλους τους υπόλοιπους στην ομάδα να πετύχει τον στόχο της. Έτσι. Και από εκεί και πέρα και αυτό που είπες και εσύ, γυαλίζαν πολύ τα μάτια των ναι, ποδοσφαιριστών. Εγώ το είχα και λίγο και αυτό, δηλαδή το είπα και σε κάποια συνέντευξη, μου προξένησε λίγο. Μου ήρθε λίγο παράξενο ότι ενώ περίμενα να υπάρχει πίεση σε αυτά τα παιδιά, γιατί είχαμε και πολλά νέα παιδιά στην ομάδα, έτσι, το όνομα του Ηρακλή, η φανέλα βαριά, παίζω κάθε αγωνιστική. Ότι είναι όλα τελική τώρα στα μπαράζ και τα λοιπά. Ότι θα βγάλουν μια πίεση. Και όμως δεν παίρνανε μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή παίξανε και καλό ποδόσφαιρο κατά κάποια χρονικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και έπαιρναν τα αποτελέσματα. Είπες νωρίτερα για τις αντιδράσεις σου, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, θυμάμαι χαρακτηριστικά και στο Βόλο και σε κάποια άλλα μάτια, τα μπαράζ, τον Σπύρο των Παξεβάνων να γίνεται ένα κουβάρι με τους παίχτες. Να μπαίνει μέσα στο γήπεδο, να τον αγκαλιάζουν, να τους αγκαλιάζει, να ξεσπάει. Εντάξει, σου βγαίνει και η πίεση και έτσι η όλη προσπάθεια. Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια συνολική και νομίζω αυτό μας έβγαινε σε όλους. Παίζει ρόλο, coach, και κάτι άλλο σε αυτό. Τι εννοώ το κάτι άλλο. Για 5-6 σεζόν, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στο Κισαμικό, εκεί που είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν λέω, η ένταση του προπονητή υπάρχει, ο σκοπός της νίκης εννοείται, αλλά εδώ μιλάμε για τον Ηρακλήδο, εδώ μιλάμε και για το ξέσπασμα του κόσμου, εδώ μιλάμε και για πολλά άλλα που σε κάνουν να το ζεις πιο έντονα. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα ότι θα το ζεις πιο έντονα, ναι. Το άγχος υπάρχει πάντα. Είτε παίζεις σε αλφα εθνική, είτε παίζεις σε γάμα τοπικό, έτσι. Όταν πρέπει να πάρεις ένα αποτέλεσμα, υπάρχει η πίεση. Αυτή την πίεση απλά πρέπει να τη διαχειρίζεις και εσύ λίγο καλύτερα, να μην περνάει μέσα στους ποδοσφαιριστές. Υπήρχε πίστη στην ομάδα, υπήρχε αυτοπεποίθηση και νομίζω εκεί πέρα κερδίζαμε εμείς παιχνίδι με παιχνίδι. Είπα για τον Κισαμικό, είναι αρκετά τα χρόνια παρουσία σου σε αυτή την κατηγορία στην οποία βρίσκεται πλέον ο Ηρακλής, στη δεύτερη εθνική, και είναι κάτι που φαντάζομαι
και σένα σου γεμίζει αυτοπεποίθηση, έχεις τις γνώσεις, έχεις τις εμπειρίες, ξέρεις αυτό που λέμε την κατηγορία, είναι ένα όπλο, έτσι. Εντάξει, σαν προπονητής κάθε παιχνίδι νομίζω αποκτάς άλλη εμπειρία, έτσι. Κάθε παιχνίδι είναι ένα καινούριο μάθημα μέσα στο μυαλό ενός προπονητή. Και νομίζω έτσι πρέπει να δουλεύω, να μαθαίνω από τα λάθη μου, τι καλό χρησιμοποιώ στο επόμενο παιχνίδι, τι κακό το προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και πάντα να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τη δουλειά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί για το εξωαγωνιστικό, όπως είπα και πριν, χρειάζεται πολύ τρέξιμο από τη διοίκηση, πρέπει να συσταθεί η ΠΑΕ, να γίνουν πράγματα που φαντάζομαι σε απασχολούν ως προπονητή, αλλά πρέπει να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό. Στο καθαρά αγωνιστικό, είναι πολλά τα οποία θα ήθελες να αλλαχτούν όσον αφορά το ρόστερ, όσον αφορά κάποια πολλά άλλα ζητήματα. Πολλά θα ήθελα. Ή λες, έχουμε ένα κορμό και βασιζόμαστε πάνω σε αυτόν και βάζουμε πινελιές. Όλα έχουν σχέση με το τι οικονομικά μεγέθη θα υπάρχουν. Τι έχουμε στα χέρια στα χέρια μας. Ναι. Έτσι. Εμείς και πολύ συντηρητικά και βασιζόμενοι και σε αυτόν τον κορμό και σαν ηθική ανταμοιβή σε αυτά τα παιδιά, στα περισσότερα, έτσι. Γιατί βγάλανε και μια μοιογένεια, βγάλανε μια προσπάθεια συνολική όλοι μαζί. Γι' αυτό και εμένα στις σκέψεις μου είναι να κρατήσω ένα σημαντικό αριθμό παιχτών και από εκεί και πέρα να μπορέσει η ομάδα να ασχηθεί με 6, 7, 8 παιδιά ακόμη καλύτερης ποιότητας, παιδιά τα οποία να έρθουν και να βοηθήσουν αυτούς τους υπόλοιπους παίχτες, να είναι καλύτεροι δηλαδή από αυτούς, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Άρα διατήρηση κορμού και προσθήκες ποιοτικές που θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μας. Μα έτσι, δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η μία κατηγορία με την άλλη είναι μέρα με τη νύχτα, έτσι. Όσο το επιτρέπουν και τα οικονομικά δεδομένα, όπως σωστά είπες. Σίγουρα. Το οικονομικό είναι το πρώτο που μετράει στο πώς μπορείς να χτίσεις μια ομάδα από το υλικό που υπάρχει στο αγωνιστικό υλικό, έτσι, από τα γύρω-γύρω που υπάρχουν στην ομάδα και τις βοήθειες που μπορείς να πάρεις σε αγωνιστικούς χώρους, σε προπονητικό υλικό, σε φόδια για τον προπονητή για να δουλέψει καλύτερα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Το τι μπορείς να προσφέρεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα για να μπορέσει η ομάδα να δουλέψει απερίσπαστα και να μπορέσει να πετύχει το στόχο της στο τέλος. Και όποια coach και να είναι τα δεδομένα, φαντάζομαι συμφωνείς ότι δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο πέρα από τη λέξη πρωταθλητισμό, γιατί μιλάμε για τον Ηράκλειο. Όποια και να είναι τα δεδομένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η μοίρα του Ηρακλή. Δηλαδή ο Ηρακλής <Ηρακλής, laughs> πρέπει να βγει στην επόμενη κατηγορία. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με ό,τι όπλα έχεις να πολεμήσεις, πρέπει να κάνεις τον καλύτερο πόλεμο, να δώσεις καλύτερες μάχες, να πας να πάρεις αυτό που αξίζει σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Ήδη έχετε ξεκινήσει το προγραμματισμό σας, έχει κλείσει το προπονητικό κέντρο στα 3-5 πηγάδια, έχει ανακοινωθεί το φιλικό με τη Ξάνθη για 19 Αυγούστου. Να υποθέσω ότι και εκεί στα 3-5 πηγάδια κάποια φιλικά με ομάδες που θα είναι εκεί το ίδιο χρονικό σημείο θα γίνουν, έτσι. Θεωρώ ότι θα παίξουμε και με τον Εθνικό Άχνας που θα είμαστε το ίδιο χρονικό, το ίδιο χρονικό σημείο, δηλαδή στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι. Έχουμε ήδη προγραμματισμένα επάνω 3 ή 4 φιλικά, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τις ημερομηνίες. 3 νομίζω είναι, 3 το 4ο θα είναι όταν κατεβούμε, δηλαδή ότι θέλουμε να παίξουμε πάνω κάποια παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξουμε και αντιπάλους. Εντάξει, είναι μια περιοχή εκεί πέρα στα 3-5 πηγάδια, έχει αρκετές ομάδες που πηγαίνουν εκείνο τον καιρό προετοιμασία, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Το πρώτο ραντεβού 23 Ιουλίου. Ναι, αυτό είναι σαν πρώτη επιλογή. Έχουμε πει για 18, 19, 20 να προγραμματίσουμε τις ιατρικές και τις εργοματικές εξετάσεις. Ναι, και μετά μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο είναι 21, 22 και Δευτέρα πρώτη προπόνηση
πρώτα ο Θεός. Επειδή πήρες μια πολύ έντονη γεύση φέτος από τον κόσμο στα εκτός, γιατί τα εντός είναι εντός, εντάξει, τα εντός είναι όπως και να έχει ο κόσμος πηγαίνει, αλλά στα εκτός ειδικά που ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα που ζήσαμε όλοι, νομίζω ότι θα έρθει ακόμα μια γεύση και στην πρώτη προπόνηση, γιατί και αυτή είναι ένα ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο για τον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος, είπα, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας και η βοήθεια του φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είτε εντός είτε εκτός, ακόμα και στο παιχνίδι που υπήρχε απαγόρευση μετακίνηση των φυλάδων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς το θέλουμε του χρόνου και σε ακόμα πιο έντονο και μεγάλο βαθμό, ώστε να μπορέσει πάλι αυτός ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα να παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνει. Αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες μέρες ήσουν κοντά και σε αυτό που ξεκίνησε με τις ακαδημίες, που πρέπει να το ξαναπούμε, είναι πάρα πολύ αναγκαίο και απαραίτητο να υπάρχουν και ακαδημίες φέτος, έτσι, να υπάρχει και β' ομάδα. Ναι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι στο οποίο ήμασταν πολλά άτομα εκεί πέρα, έτσι, να δούμε το κάποια τονίζω παιδιά. Γιατί έχει σημασία και για τα ίδια τα παιδιά να ξέρουν ότι ο προπονητής του μεγάλου Ηρακλή των ανδρών είναι εδώ και μας βλέπει. Και αυτό έχει την αξία. Έτσι πρέπει να είναι. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, τη στιγμή που, όπως είπες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα στον Ηρακλή από πλευρά ακαδημίων. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο και σε αυτό ακόμα η ομάδα πρέπει να τρέξει με γρήγορα βήματα. Και να υποθέσω, θα είστε κοντά και σε αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι. Και πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση και με αυτές τις ομάδες, να υπάρχει και κίνητρο για τα παιδιά, ώστε να μπορούν και αυτά να βελτιώνονται, να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και κάποια στιγμή να μπορέσουν να περάσουν και στην πρώτη ομάδα. Αλήθεια, πότε θεωρείς ή αν έχεις ενημέρωση από τη διοίκηση, από την καθημερινότητα, ότι θα είστε έτοιμοι να κάνετε πράξη το πλάνο σας? Δηλαδή, έχουμε μια λίστα παιχτών, έχουμε μια λίστα που θέλουμε να ανανεώσουμε, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Πότε μπορούμε να το υλοποιήσουμε βάσει των δεδομένων που υπάρχουν? Δεν το ξέρω. Εγώ Φωνικά, θέλω χθες. Καλά, ναι. Εγώ θέλω χθες. Αλλά αυτό είναι κάτι, εντάξει. Είναι οι άνθρωποι όμως προσπαθούν να το τρέξουν όλο το κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι. Θέλει λίγο υπομονή από όλους. Σίγουρα πρέπει να βιαστούμε. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε από αυτόν τον κορμό που έχουμε πει όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες απώλειες, κάποια παιδιά δεν ανήκουν σε εμάς, έτσι, τα είχαμε δανεικούς, κάποια άλλα μπορεί να έχουν κάποιες άλλες προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει το όνομα του Ηρακλή να αποτελεί πόλο έλξης για τον καθένα τους. Το χειρότερο, coach, για ένα προπονητή είναι τώρα που πρέπει να χτίσει, πρέπει κάθε εμένα, μέρα να είναι στα τηλέφωνα ή όταν έχει παιχνίδι κάτω από τον κύριο? Εμένα είναι η δουλειά που δεν μου αρέσει, Γιώργο. Αυτό είναι το χειρότερο, Εμένα είναι η δουλειά που δεν μου αρέσει. Εμένα, εγώ αυτό που θέλω είναι να πάει η ημερομηνία 23 Ιουλίου και να μπω μέσα στο γήπεδο. Και να ρίξουμε την μπάλα μέσα και να αρχίσουμε. Ναι. Αυτό έχουμε μάθει εμείς, έτσι, να μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αλλά και αυτή η δουλειά μέχρι τις 23 Ιουλίου είναι και, να μην πούμε και η πιο σημαντική, αλλά είναι εξίσου σημαντική με αυτή να πούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα ώστε να, όταν θα μπεις εκεί πέρα, να είσαι έτοιμος, να έχεις όλα τα όπλα σου, να μπορείς να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά σου. Και είναι και διαφορετικό για σένα, γιατί άλλο να παραλαμβάνεις μια ομάδα στα μισά και να λες πάω να πετύχω ένα στόχο, και άλλο να ξεκινάς εσύ και να χτίζεις και να έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, φαντάζομαι. Έτσι, τα πράγματα έτσι είναι. Τα πράγματα έτσι είναι. Εντάξει, και για μένα είναι το δύσκολο κομμάτι ότι, ξέρεις, πρέπει να αποφασίσεις ότι και κάποια παιδιά τα οποία βοήθησαν και αυτά μέσα στη χρονιά, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν, δεν θα συνεχίσουν, έτσι, όχι γιατί δεν αξίζουν, έτσι, αλλά γιατί πρέπει η ομάδα να γίνει την επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα από αυτή που ήταν για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Ήθελα να ευχηθώ καλή ξεκούραση, αλλά δεν τη βλέπω. Την ξεκούραση. Γιατί ναι, και το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο πράγμα για μένα αυτόν τον καιρό είναι τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι το χειρότερο πράγμα. Τώρα, να την κάνω την ερώτηση, αν και δεν ξέρω αν πρέπει στο να. Υπάρχει και το ανάποδο τηλέφωνο, δηλαδή να παίρνει κάποιο και να πει coach θέλω να έρθω ή coach έχω να παίχτη. Υπάρχει και αυτό,
Πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Τα περισσότερα. Να το πούμε περισσότερα αυτό, είναι αυτά. Να το πούμε γι' αυτό. Αν θέλετε φυσικά να το επιβεβαιώσετε, περισσότερα, το επιβεβαιώνω. Περισσότερα είναι αυτά τα τηλέφωνα. Είναι εντάξει, θετικό πάντως το ότι παρά τα όσα τράβηξε ο Ηρακλής, παρά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Είναι μεγάλο μέγεθος. Μπράβο. Αυτό, ο Ηρακλής. Αυτό το τονίζω. Που θέλουν να έρθουν και παίρνουν τον κύριο Μπαξεβάνο και του λένε. Και σαν όνομα πάλι θα είναι το μεγαλύτερο μέγεθος στην κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ας συζητηθεί έτσι. Καλή δύναμη να έχεις εδώ. Καλή δύναμη να έχεις εδώ. Και όλα να πάνε καλά, κουτς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σπύρος Μπαξεβάνος, είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε ζωντανά στην ώρα για μπλε, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό. Ή μάλλον είναι η δεύτερη. Η πρώτη δεν ήταν προπονητής του Ηρακλή. Τώρα, με το βάλω quiz, δεν ξέρω ποιος θα το βρει. Πριν κάποια χρόνια είχε έρθει στην ομάδα ο Γιώργος Σμίλτος. Και έπαιζε στον Κισαμικό. Και τότε είχα βγάλει εδώ στην εκπομπή τον Σπύρο Μπαξεβάνο, προπονητή του Κισαμικού, να μας πει τη γνώμη του για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια, ήρθε και δεν ακούμπησε εκείνο το παιδί. Γερό να είναι. Είναι η πρώτη φορά και το είπα και στον ίδιο. Σας το έχω πει και πάρα πολλές φορές εδώ. Μπορεί να είναι κακό για τη δουλειά μου, μπορεί να είναι κακό για την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που έμπαινε σε μια διαδικασία ο coach να μιλά συχνά και να μιλά κάθε εβδομάδα μετά τα παιχνίδια, τέτοιου είδους συνέντευξη καλό ήταν να γίνει στο τέλος. Και έγινε στο τέλος και είμαστε χαρούμενοι που το τέλος είναι πάρα πολύ θετικό. Έπεσε και η υπογραφή για την ανανέωση, οπότε ήταν πολύ καλή η χρονική συγκυρία. Θέλαμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή έλειπε στην Κομωτινή για το προπονητικό σεμινάριο, οπότε το κάναμε σήμερα. Και δίνω ακόμα μία πάσα στον εαυτό μου με αυτή την αφορμή να πω το εξής. Όσοι ακούνε την ώρα για μπλε για χρόνια το γνωρίζουν. Όσοι δεν την ακούνε θα το ακούσουν τώρα. Όσα σενάρια και αν υπάρχουν, όσα όση μεταγραφολογία, όση επενδυτολογία, επενδυτής δηλαδή, όσες φήμες, όσα κυκλοφορούν, όσα, σε αυτήν την εκπομπή θα φροντίζουμε να κάνουμε ένα πράγμα. Και το κάνουμε τόσα χρόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, που δεν αρέσει στον πολύ κόσμο, γιατί ο πολύς κόσμος θέλει να ακούει τα σενάρια, θέλει να ακούει τις φήμες, θέλει να ακούει τα κουτσομπολιά, θέλει να ακούει τα ραδιοαρβίλα, θέλει να ακούει το ένα το άλλο. Μου είπαν, άκουσα, θα έρθει εκείνος και έχει λεφτά και είναι από το εξωτερικό και να και έχει τις βαλίτσες και το ένα και το άλλο. Μπορεί να μην είναι καλό για την εκπομπή και για τον κόσμο, αλλά θα το συνεχίσουμε και αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε. Σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά σε αυτούς που δεν τους αρέσει, αλλά το προτιμώ από το να μπούμε σε μια διαδικασία να σας τρελάνουμε. Με το άκουσα εκείνο για τον τάδε επενδυτή, με το να ένας από το εξωτερικό, να ένας από το εσωτερικό, να το ένα, να το άλλο. Το ίδιο και για τις μεταγραφές. Αξία έχουν αυτοί που υπογράφουν. Φανταστείτε να βγάζαμε τον Σπύρο Μπαξεβάνο την προηγούμενη εβδομάδα, coach ανανεώσεις θα δούμε. Την παρά εβδομάδα, coach ανανεώσεις το συζητάμε, coach και να τον έχουμε βγάλει 3-4 φορές όλο το καλοκαίρι, να μην έχει ανανεώσει για παράδειγμα και εμείς να συνεχίσουμε να το βγάζουμε. Τι θα κερδίσουμε, δεν ξέρω. Να μιλήσει ο ποδοσφαιριστής που υπέγραψε και είναι στέλεχος του Ηρακλή, ναι. Να μιλήσει αυτός που ανέλαβε τον Ηρακλή και επίσημα και έβαλε τα ωραία του λεφτά και έβαλε και τις υπογραφές και πήρε τις μετοχές, ναι. Ή κάποιος που έχει μια σοβαρή πρόταση και την έχει καταθέσει γραπτός, εγγράφος, στη διοίκηση και το έχει κάνει γνωστό η διοίκηση και έχει κάνει μια συνέντευξη τύπου, να πάμε να την καλύψουμε, όλα αυτά θεμητά και ωραία. Αλλά το να μπούμε σε μια διαδικασία να τρώμε τα ρούχα μας κάθε μέρα, καλύτερα παίζουμε μουσική, μια χαρά έχω τον Πύλη, για να είμαστε και ψυχικά καλά, γιατί δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε αν μπαίνουμε, βλέπω στο Facebook γίνεται πάλι ένας κακός χαμός. Όχι εκείνος θα μας πάρει, όχι ο άλλος θα μας πάρει, όχι από την τάδε χώρα, όχι άκουσα από εκεί, όχι άκουσα από αλλού. Και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ναι, το ρεπορτάζ μπορεί να είναι καταγραφή ενός ενδιαφέροντος, αλλά έχει σημασία ενδιαφέρον με ενδιαφέρον, έχει σημασία ουσίας με ουσία. Άλλο φήμη, άλλο σενάριο,
και άλλο αλήθεια και άλλο πραγματικότητα και άλλο ουσία, όπως είπα πριν αρκετές φορές αυτή τη λέξη. Το ίδιο που λέω για το ποδόσφαιρο ισχύει και για τα υπόλοιπα, έτσι. Δεν είναι η φιλοσοφία, αν θέλετε, ή το σκεπτικό ή όποια απόφαση της εκπομπής έχει να κάνει, το ξαναλέω, για την ψυχική μας υγεία και ηρεμία, να μην τρελαινόμαστε. Για παράδειγμα, μπάσκετ. Πέρασαν 2 εβδομάδες που ακούσαμε ένα κάρο αθλητές που θα έρθουν και ακόμα καν δεν έχει γίνει η συνάντηση του Προέδρου του κ. Δρακόπουλου με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως τα ονόματα βροχή. Καλό είναι, δεν λέω. Πολύ καλό είναι. Αλλά εγώ είμαι φαν της υπογραφής. Εγώ είμαι φαν των ανακοινώσεων. Εγώ είμαι φαν της πραγματικότητας. Μου αρέσουν τα θα, μου αρέσουν και τα αν. Αλλά με τα θα και τα αν μόνο δουλειά δεν γίνεται. Μέσα σ' όλα, καταλαβαίνετε, ειδικά για το ποδόσφαιρο, και το είπε και ο coach ο κύριος Μπαξεβάνος εδώ στην ώρα για βλέπει ένα πολύ ζωντανά μιλώντας σε εμάς, ότι πολύ πολύ μεγάλο ρόλο το καθοριστικό, το πιο καθοριστικό, θα παίξουν τα μαρουλάκια, δηλαδή τα χρήματα, τα λεφτά, το budget. Και όπως έγραψε πρόσφατα η Παϊρακλής, η υποσύσταση Παϊρακλής, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα έσοδα μπορούν να έρθουν τώρα που μιλάμε, 11 Ιουνίου, είναι από τα διαρκείας. Και εδώ πάλι μπαίνει το αν και το θα. Βλέπω πολλές απόψεις φίλων του Ηρακλή που τις σέβομαι απεριόριστα στο πρόσωπο βιβλίο, στο Facebook, να λένε εάν κόβαμε 5.000 διαρκείας θα κάναμε εκείνο, εάν κόβαμε 10.000 διαρκείας θα κάναμε το άλλο, αν παίρναμε 5.000 διαρκείας από 50 ευρώ θα κάναμε το παράλλο. Είναι και αν, είναι και θα. Γιατί δυστυχώς από αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Και καμιά φορά. Υπάρχει μια λίστα του 50 ευρώ που άνοιξε η διοίκηση φέτος για όποιον θέλει να δίνει ένα 50-άρικο. 50-άρικο, το λέμε πολύ απλά, δεν είναι 50-άρικο. Είναι, πόσο είναι μπίλι μου, 17.000 δραχμούλες. 50 ευρώ. Βλακία είπα. Τέλος πάντων, άστο, μην το ξαναπώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ήταν 67-68 άτομα που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία του 50 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τα διαρκείας. Μακάρι και 5 και 10 και 15.000 διαρκείας. Γιατί ναι, αν γίνει αυτό, θα τα αφήσουμε και τα αν και τα θα και θα μιλάμε με πράξεις και θα έχουμε απαιτήσεις και θα έχουμε πολλά. Αλλά πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε το ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε και τι δυνατότητες έχουμε. Αν έρθει επενδυτής, καλώς να έρθει. Είναι και το παράδειγμα αυτό με τον Μυροφορίδη. Που αγαπητός είναι από όλους. Επιθυμία όλων και δική του. Μαρούλια, θα έρθει να ζητήσει παίκτες. Πώς θα πάρθουν αυτοί οι παίκτες? Γιατί δεν θα έρθει να ζητήσει ένα παίκτη που θα κάνει 1 ευρώ, θα έρθει να ζητήσει ένα παίκτη που θα κάνει 10 ευρώ. Από τη στιγμή που μιλάμε για πρωταθλητισμό και για άνοδο. Και μιας και αναφέρω για τα διαρκείας, να ξαναπώ ότι οι τιμές είναι στη θύρα 10 70 ευρώ, στη 13 120, silver 200 ευρώ, στα gold είναι 300 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από την boutique στο Κατσάνιο από Δευτέρα ως Παρασκευή 11 το πρωί ως 8 το βράδυ και το Σάββατο 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, Κατσάνιο, μπουτίκ, γυμναστικού συλλόγου, Δευτέρα με Παρασκευή 11 το πρωί ως 8 και Σάββατο 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο το Θωμά που ακούει την εκπομπή και μου στέλνει και αυτός για τα διαρκείας και έχει πολύ πολύ μεγάλο δίκιο. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα γιορτάζουν οι Λουκάδες, χρόνια σας πολλά. Να στείλουμε τις ευχές μας. Την καλησπέρα μου στην Ειρήνη που ακούει την ώρα για μπλε. Γεια σου Ειρήνη. Την καλησπέρα στη Μαρία που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια σου πολλά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό blueliberopapakiyahoo.gr. Μην ξεχνάμε ότι το Iran Cup πλησιάζει και μας περιμένει. Εγώ τη θυμάστε την συζήτηση που κάναμε εδώ με τη Ραφαέλα Δαδάλα την περασμένη Παρασκευή, ζήλεψα πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν γίνεται.
θα ήθελα να είμαι από 4 ως 16 για να λάβω μέρος στο ΙΡΑΚΑΜΠ που θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου, στο Κατσάνιο, στο Ιβανόφιο, στους Χορτατζίδες, στο Κολυβητήριο δίπλα. Όλα τα τμήματα και τα αθλήματα θα είναι ενεργά εκείνες τις ημέρες, από Δευτέρα 18 ως Κυριακή 24 Ιουνίου. Γράψτε τα παιδιά σας, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο πραγματικά. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι και ο Λάμπης ο Μπαμπαλιούτας, τεράστια μορφή και προπονητής στην εφηβική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, θα δώσει το παρόν και αυτός με τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του. Θα είναι προπονητές από όλα τα τμήματα του Ηρακλή, θα είναι και μορφές και προσωπικότητες από την κιανόλευκη οικογένεια σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, σε μια αξιέπαινη προσπάθεια, σε κάτι πρωτοποριακό, σε κάτι που πραγματικά εύχομαι να γίνει θεσμός. Ήδη το έχετε αγκαλιάσει, να συνεχίζετε να το αγκαλιάζετε, να γεμίσει ο χώρος εκεί, η οδός Ηρακλή, από πολλά πολλά πιτσιρίκια, τα οποία με το που θα τελειώσει αυτό είμαι σίγουρος ότι θα σας παρακαλάνε εσάς τους γονείς, τους θείους, τους νονούς κτλ. Να γράψετε αυτά τα παιδιά σε ένα από τα αθλήματα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στη Μαριλίζα που είναι πιστή ακροατρία και μας ακούει και την ευχαριστώ. Να αναφέρω την ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10 για την Τρίτη αύριο 12 του μηνός στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλούμε όλα τα μέλη μας και τα παρατήματα να παρευρεθούν. Επαναλαμβάνω, για αύριο Τρίτη 12 του μηνός στις 9 το βράδυ η συνέλευση της Αυτόνομης Θύρας 10. Τώρα, για το επόμενο ραντεβού, γιατί θα γίνει σίγουρα ένα ακόμα ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, υπάρχει μια αναμονή. Επαναλαμβάνω, σενάρια και οι φήμες για ενδιαφέρον επενδυτή και τα λοιπά σίγουρα απασχολούν τους Κιανολεύκους, σίγουρα απασχολούν τη Μίκρα και τη διοίκηση, σίγουρα τα εξετάζουν. Μακάρι να υπάρχει κάτι, να μπορούμε να το καταγράψουμε και να σας το μεταφέρουμε. Δεν αποκλείεται να περιμένουν και αυτό μέχρι να συναντηθούν με τον κύριο Βασιλιάδη οι διοικούντες του Ηρακλή, να περιμένουν αν όντως υπάρχει κάτι, γιατί είναι άλλο. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω: Βασίλη Καβαδία, είμαι ο Τάδε, έχω μια αρχή οικονομική δυνατότητα, θέλω να πάρω τον Ηρακλή. Θα βρεθούμε, θα βρεθούμε. Έλα στη Μίκρα, πιούμε καφέ. Οκ, τα βάζουμε κάτω, τα βλέπουμε κτλ. Και είναι άλλο απλά να λέω ενδιαφέρομαι και να μην εμφανίζομαι ποτέ. Είμαστε, το έχω πει πολλές φορές και ίσως κουράζω, αλλά δεν πειράζει, τόσο πολύ καμένοι στην κυριολεξία. Όσοι, πώς το λένε, όσο αντιλιακό και να βάλουμε, μέρες που είναι και καλοκαιράκι, που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ να μην τσουρουφλιστούμε πάλι. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, το μπουκάλι νερό το έχω καταγράψει αρκετές φορές το παράδειγμα, θα το πω μία ακόμα. Υπάρχει ο κίνδυνος εκεί που διψάμε πολύ να πνιγούμε στο τέλος. Αν μια εβδομάδα έχει κάποιος να πιει νερό και ξαφνικά βρει μπροστά του ένα μπουκάλι και το πάρει η μονοκοπανιά και το πιει χωρίς ανάσα, μπορεί και να πνιγεί. Άμα έχει και ένα ποτηράκι όμως δίπλα και σιγά σιγά βάζει λίγο νερό και να κρατήσει και κάτι, γιατί μπορεί να μην ξαναβρει μπουκάλι, σιγά σιγά. Ένα ποτηράκι το μεσημέρι, ένα το βράδυ, ένα την επόμενη μέρα, μέχρι να τελειώσει. Γιατί μετά αν το πιει με τη μία μονορούφη, δεν θα του μείνει άλλο, όσο κι αν δίψα. Τα έχουμε όλα ρε Σι Βασίλη, έχουμε και το Θανάση που κάθε μέρα ζητάει Ρόρι Γκάλαχερ. Πού να μην τον αγαπούσα δηλαδή το Ρόρι, έτσι, τι πράγμα είναι αυτό. Άσε λέει τα λόγια και βάλε Ρόρι, η Ρακλέρα χαζέψαμε. Χαρή λαέ μου τώρα, ανάθεμά με αν έχω καταλάβει τι μου γράφει το μήνυμα, μου έχει λέει μια έκπληξη. Μου έχει μια έκπληξη. Εντάξει, θα την περιμένουμε. Θα την περιμένουμε και σίγουρα θα τη συζητήσουμε αύριο, γιατί αύριο 99,9999% πρώτο Θεός ο Χαρίλαος Χαρίτων θα λύσει τη σιωπή του και θα μιλήσει μαζί μας εδώ ζωντανά 7 με 8 στην ώρα για μπλε. Όχι, μην του βάζεις τέτοια, θα με βρίζει. Πιο δυνατά θέλει από Ρόρι. Αυτό έχεις τώρα, εντάξει, Ρόρι είναι αυτός, πάρε να έχεις. Γεια σου ρε Χαρίλα. Ναι, λοιπόν, για όσους δεν
μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν να ακούσουν τη σημερινή συνέντευξη του Σπύρου Μπαξεβάνου στην ώρα για μπλε, έχει ήδη γραφτεί και ανέβει στο bluearena.gr. Χαρίλα μου, σε ευχαριστώ. Αυτή ήταν η εκπληξούλα. Μπαμ μπαμ. Και μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα είπε με τον ωραίο τίτλο «Θυμήσαμε Δανία του Euro στο Euro του 92». Ναι, το θυμάμαι, Χαρίλα μου, ήμουν 13, δεν είχα χάσει μάτς. Είναι από εκείνα τα καλοκαίρια που είσαι μαθητής και δεν έχεις να κάνεις τίποτα το καλοκαίρι. Όχι σαν αυτό που δουλεύουμε δηλαδή, τότε μια χαρά ήμασταν, γιατί τώρα που δουλεύουμε δεν τα βλέπουμε όλα. Τότε που δεν δουλεύαμε και ήμασταν πιτσιρικάδες και δεν μας ένιωσε τίποτα, δεν χάναμε παιχνίδι στην ΕΡΤ και εκείνη τη Δανία τη λάτρεψα πραγματικά. Πραγματικά, όπως πολλοί φαντάζομαι, την υποστήριζα φανατικά, γιατί όντως είχαν αποκλειστεί, είχαν πάει για διακοπές, ήταν όλοι σε beach bar και παραλίες. Τότε είχε γίνει το θέμα με την Ιουγκοσλαβία, αν θυμάμαι καλά, που δεν κατέβηκε με τον πόλεμο κτλ. Και τους φωνάξαν και τους λένε, παιδιά, είστε για να έρθετε στο Euro για να συμπληρωθούν οι ομάδες, γιατί είμαστε μείον μία ομάδα. Και τραβήχτηκαν οι Δανείοι και πήραν το Euro. Και μας το θύμισε σήμερα ο κύριος Μπαξεβάνος την συνέντευξή του που έδωσε εδώ. Ευχαριστώ, Χάρη μου. Αύριο θα τα πούμε ζωντανά. Ρε εσύ Γιώργο, μόνο εσύ δεν μπορείς να το σκεφτείς αυτό. Πραγματικά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και σε σένα. Καλός μου φίλος Γιώργος και αντίπαλος στην Αγγλία. Αντίπαλος, εντάξει, πλάκα κάνουμε, χαβαλέ. Και γι' αυτό και τον αγαπάω, γιατί κάνει καζούρα και τίποτα παραπάνω σε σχέση με κάποιους άλλους που ξεφεύγουν. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Μου λέει ψοφάρια Σμάιχελ. Βέβαια. Τι. Σμάιχελ. Είχα ξεχάσει ότι ο Σμάιχελ ήταν τερματοφύλακας, Γιώργο μου, σε εκείνη την εθνική. Θυμάμαι τον τελικό πάντως πάρα πολύ έντονα με τη Γερμανία το 2-0. Που λένε, νομίζω είχα το νούμερο 9, το λέγαν Πόβσεν, κάπως έτσι τον λέγανε. Όλοι σε σένα τελειώναν οι περισσότεροι. Ήταν το πουλέν. Μιας και μιλάμε για πουλέν, να δώσουμε τα μπράβο μας και τα συγχαρητήριά μας στα τεράστια πουλέν του κολυβητικού τμήματος που είχαν. Θα έχουμε μια συνέντευξη μέσα στην εβδομάδα, δεδομένο. Που είχαμε το Πουσουκού που μας πέρασε. Να έχω και κάποια αποτελέσματα μπροστά μου. Λογικά δεν είναι όλα, γιατί ήταν πάρα πολλοί αγώνες που έγιναν, αλλά τα αδελφίνια του Ηρακλή κάθε χρόνο φέρουν πάρα πολλά μετάλλια και επιτυχίες. Από ό,τι βλέπω εδώ, ήδη μιλάμε για 8 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα στους θερινούς προαγωνιστικούς αγώνες. Ο Παναγιώτης ο Κατόγλου, 11 ετών. Ο Αθανάσιος Κόκκινος, 12 ετών. Ο Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, 10 ετών. Ο Κωνσταντίνος Κατόγλου, 11 ετών. Η Κωνσταντίνα Μάλαμα, 12 ετών. Είναι κάποια από τα παιδιά. Συγχωρέστε με αν υπάρχουν και άλλα. Θα τα βρω όλα, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα που πήραν μετάλλια. Επαναλαμβάνω, 8 χρυσά, 6 αργυρά, 6 χάλκινα. Μπράβο στα πιτσιρίκια του κολυβητικού τμήματος του Ηρακλή που και πάλι τα κατάφερα. Τι λέει ο τίτλος Right Now? Τι πάσες μου δίνεις, ρε Συμπίλη. Σαν μου λέει Right Now, πρέπει να κλείσεις, μεγάλε. Γιατί πήγε και 8 και 3 πρώτα λεπτά. Φοβερή η Van Halen, η Van Halen ή Van Halen, όπως θέλετε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τι είπα? Α, ναι. Δεν το ξέρω, Νατάσα μου. Δεν το ξέρω. Ο Ηρακλής με ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα τα καταγράψουμε μέσα στην εβδομάδα και για τα μετάλλια του κολυβητικού, ενώ δεν ξέρω αυτό που μου έγραψε το συγκεκριμένο. Καλησπέρα και στη φίλη την Νατάσα. Σας καληνυχτίζουμε, δίνουμε σκυτάλι στο ντουέτο, σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα, στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Παραλαμβάνω, πρώτο Θεός, αύριο με χαρή λαό, στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.